αδερφάστρο. Μπράβο που τόλμησες. Κουβαντέλα. Μάξω τώρα ή... Κοίταξε, είσαι τελείως διαφορετικός. Δεν σε γνωρίζω. Τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, τι κάνετε, είστε μάγοι, είστε. Ναι. Είσαι σίγουρα, είσαι. Θέλω λίγο να σε τσιμπήσω να δω. Κάτι τέτοιες στιγμές, σαν και αυτή που ζούμε με τον Τάσο, είναι που χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι εδώ. Μπήκε ένα ταπεινό χαμομηλάκι και έχει βγει fashion icon από τις πασαρέλες του Παρισιού. Είσαι έτοιμος? Πιστεύω. Να πάθεις σοκ? Ναι. Οκ. Okay. Πάμε. Τραμπάξε. Εκτινάχθηκε. Κάτι λείπει. Ποιος είναι ο κύριος? Ρώτα τον. Ένας gentleman, διαφορετικός. Εντελώς διαφορετικός. Μια καινούργια εικόνα. Θέλω λίγο το χρόνο μου, αλλά θα το συνηθίσω. Δεν ρισκάρω γενικότερα, αλλά αν ήξερα το αποτέλεσμα, ναι, θα το είχα ρισκάρει και νωρίτερα. Από ένας απλός ταξιτζής, ο σοφέρ το λιγότερο της κυρίας Ντέιζι. Δεν ξέρω προδίδω την ηλικία μου με αυτήν την ταινία, αλλά για εκεί σε έχω. Για να είναι πολύ ιδιωτικό, γοητευτικό και πολλά υποσχόμενο σοφέρ. Μου βγάζεις έναν άνθρωπο που θέλοντας και μη, επειδή εμπιστεύτηκε και αποφάσισε να είναι ανοιχτός, άφησε πίσω έναν σφιγμένο εαυτό και είσαι λάμπης. Λάμπεις και βγάζεις έναν άλλον αέρα. Mm. Αέρα εμπιστοσύνης στον Τάσο. Mm. Είσαι πολύ cool και θέλω να ετοιμαστείς για τις πιο μοδάτες κούρσες στη ζωή σου από εδώ και πέρα. Mm. Να υιοθετήσεις αυτή την αυτοπεποίθηση και όλο αυτό το στυλάκι το πιστεύω στον εαυτό μου από εδώ και πέρα, γιατί το αξίζεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες, μας εμπιστεύτηκες και τόλμησες την αλλαγή που θέλω να είναι πιο ουσιαστική για εσένα, όχι μόνο εμφανισιακά αλλά και εσωτερικά. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένη με το αποτέλεσμα. Εγώ αν ήμουν ελεύθερη και έμπαινα στο ταξί του και τον έβλεπα έτσι να με πάει κάπου, θα του ζήταγα να έρθει και για ποτό μαζί μου. Κάποιοι φίλοι μου που λέγανε ότι δείχνω για μεγαλύτερος, πλέον θα αλλάξουν ερώτα. Να το στείλεις και αυτούς γιατί μάθαμε. Κάποιοι φίλοι σου βέβαια θα δούνε και ότι η Δούξα σου έχει κάνει τόσα κοπλιμέντα σήμερα. Ναι. Θα έχουν άλλο έναν λόγο να σκάσουν. Και τώρα ετοιμάσου να σου κάνουν και άλλες γυναίκες έξω στον δρόμο πολλά κοπλιμέντα. Αν δεν αρέσει στους φίλους σου η καινούργια σου εικόνα, να αλλάξεις σίγουρα φίλους γιατί είσαι κούκλος. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο στους expert μας.